Καλησπέρα κύριε Τζουρτζάκη. Καλησπέρα και σε εσάς. Χαρίζει πάντα πολύ ωραίες μελωδίες η φιλαρμονική και είναι παρούσα συνεχώς εδώ στην πολιτιστική ζωή της πόλης σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σας για αυτή, να τη γνωρίσουμε λίγο καλύτερα με αφορμή και τα 70 χρόνια ζωής, δράσης που συμπληρώνει αυτόν τον καιρό. Μάλιστα, λοιπόν, είναι αλήθεια ότι η φιλαρμονική μας παρουσιάζεται σε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Είναι μάλιστα πολλές φορές που έρχονται προσκλήσεις, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε λόγω των πολλών υποχρεώσεων που έχουμε. Αλλά αυτό μας κάνει να χαιρόμαστε αφενός ότι είμαστε δημοφιλείς, να το πω έτσι, και ευχαριστιέται ο κόσμος ακούγοντάς μας. Και βέβαια περιμένουμε και η συμμετοχή μας σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις μας κάνουν να γινόμαστε καλύτεροι, να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Ναι, εμείς σας έχουμε συνηθίσει σε διάφορα σημεία της πόλης, σε διάρκεια εορτών, έτσι, χαρούμενων στιγμών, να καλύπτετε ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος που υπάρχει και θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο για τη φιλαρμονική. Συμπληρώνει λοιπόν 70 χρόνια, δεν είναι και λίγα, συνεχούς παρουσίας στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης, έτσι δεν είναι? Ναι, η φιλαρμονική μας στην πραγματικότητα ξεκίνησε να υπάρχει με ένα διαφορετικό εντελώς μουσικό σχήμα στα μέσα του 19ου αιώνα. Όμως, λόγω διαφόρων περιστάσεων, δυσκολιών, τα όργανα ήταν πιο δύσκολο να προμηθευτούν οι μουσικοί, οι δυσκολίες ήταν μεγαλύτερες λόγω των Κρήτη ήταν τότε ακόμα υπόδουλη κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό και δεν ήταν εύκολη η παραμονή να συνεχίσει να υφίσταται. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων σταμάτησε η λειτουργία της και το 1948 ο παππούς ο δικός μου, ο Μινάς Τζορτζάκης, τότε πήρε την άδεια από τον τότε δήμαρχο να ξαναδημιουργήσει πάλι τη φιλαρμονική και στο νου του είχε το σχήμα το σημερινό, δηλαδή αυτό το οποίο αποτελείται από τα πνευστά και τα κρουστά, το οποίο βέβαια είναι αυτό το ευέλικτο σχήμα που μπορεί να κάνει μια ορχήστρα να παίζει σχεδόν οτιδήποτε. Ναι, έτσι όπως, γιατί είναι και πολύ πιο εύκολα, το κατανοούμε αυτό βλέποντας, έχοντας δει και τη φιλαρμονική, είναι και ευέλικτη όχι μόνο να μετακινηθεί αλλά και να στηθεί κάπου, έτσι. Ναι, βέβαια, ένα μεγάλο προνόμιο αυτής της ορχήστρας, προνόμιο να το πω έτσι, είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία στο χώρο. Δηλαδή, μας καλούν να παίξουμε κάπου, πηγαίνουμε, απλά καθόμαστε, παίζουμε. Δεν χρειαζόμαστε sound check, ηχητικά, ναι, μικρόφωνα, διάφορα. Απλά παίρνουμε τα όργανα, τις καρέκλες μας και τα κομμάτια και παίζουμε. Το ότι είναι μόνο πνευστά και κρουστά περιορίζει το ρεπερτόριο, κύριε Τζορτζάκη, ή δεν υπάρχουν όρια? Αντιθέτως, αυτό το σχήμα κάνει να είναι σχεδόν ανεξάντλητο το ρεπερτόριο. Γι' αυτό η φιλαρμονική μας παίζει πάρα πολλών ειδών διαφορετικά μουσικά κομμάτια. Περιλαμβάνει δηλαδή μουσική από ξένη μουσική, κλασική μουσική, jazz, latin, rock, pop και οτιδήποτε άλλο είδος ξένης μουσικής, μουσικηματογράφου δηλαδή, ας πούμε. Και βέβαια ελληνική, η οποία έχει από παραδοσιακά, δημοτικά, λαϊκά, μέχρι και σύγχρονη μουσική και βέβαια τα γνωστά η ελαφρά ελληνική μουσική που υπάρχει. Ναι. Πόσα άτομα έχει σήμερα και αν απαιτούνται περισσότερα, γιατί και αυτό έχει συζητηθεί κατά καιρούς, δηλαδή ο αριθμός των ατόμων που είναι στη φιλαρμονική. Λοιπόν, η φιλαρμονική μας σήμερα δυστυχώς βρίσκεται στο χαμηλότερο αριθμό που υπήρχε ποτέ. Είναι συνολικά 36 μουσικοί, ενώ θυμάμαι μια περίοδο πριν περίπου
20 χρόνια περίπου που ήταν 75, δηλαδή λιγότερο από τους μισούς έχουν μείνει. Και αυτό οφείλεται κατά μέρος ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί αρκετοί από αυτούς και λόγω των καταστάσεων στη χώρα μας οι προσλήψεις γίνονται πολύ δύσκολες. Βέβαια, αυτό δεν απαγορεύει το να χρησιμοποιηθούν σπουδαστές, γιατί η φιλαρμονική, εκτός από την ορχήστρα που όλοι βλέπουν οι άνθρωποι στις εκδηλώσεις μας, έχει και τη σχολή της φιλαρμονικής, η οποία διδάσκει όλα αυτά τα όργανα τα οποία παίζουμε δωρεάν στους μαθητές. Και οι καλύτεροι σπουδαστές, δηλαδή αυτοί που προχωράνε πιο γρήγορα, λαμβάνουν μέρος στις εκδηλώσεις μας. Οπότε καλύπτουν δηλαδή τα όποια κενά ανάλογα με την εκδήλωση, έτσι το πρόγραμμα που θέλετε να παρουσιάσετε. Δεν είναι όμως μια λύση, φαντάζομαι, που θα θέλατε εσείς να έχετε ως υπεύθυνος της φιλαρμονικής, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν είναι μια λύση, διότι ο κάθε μαθητής μπορεί να φτάσει μέχρι κάποιο επίπεδο. Δηλαδή μπορεί να παίξει τα εμβατήρια μιας παρέλασης, τα οποία σχετικά είναι εύκολα, ή τα κομμάτια μιας λιτανίας, αλλά δεν μπορεί να παίξει κομμάτια συναυλίας, τα οποία ζητούν μεγαλύτερη δεξιοτεχνία και περισσότερη εμπειρία. Εκεί τώρα χρειάζεται κάποιος να έχει ψηθεί, να το πούμε έτσι, πάνω στην ορχήστρα, κάτι το οποίο έρχεται μέσα από εμπειρία αρκετών ετών. Mm-hmm. Εκεί τώρα χρειάζεται κάποιος να είναι επαγγελματίας για να μπορεί να τα απεξέλθει με τον καλύτερο τρόπο. Ναι. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη, βλέπετε, να καλυτερεύσει η κατάσταση όσον αφορά δηλαδή στον αριθμό των ατόμων της ορχής της φιλαρμονικής? Ναι, είχαμε μιλήσει πέρυσι μετά από κάποια συναυλία την οποία παρακολούθησε ο κύριος Δήμαρχος. Είχα μιλήσει μαζί του και του είχα πει για το πρόβλημα το οποίο υφίσταται και μου έδωσε την υπόσχεση ότι θα προχωρήσει σε κάποιες προσλήψεις. Εγώ έφτιαξα τα κενά, είδα τα κενά που χρειάζονται άμεσα να καλυφτούν και τώρα είμαστε στην... έχει γίνει το αίτημά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει εγκριθεί. Απλά λόγω τώρα των εκλογών και διαφόρων άλλων, πρέπει να περάσει κάποια υπουργεία, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε μια καθυστέρηση. Ελπίζουμε όμως ότι στο εγγύς μέλλον θα καλυφθεί αυτό το πρόβλημα, τουλάχιστον στην πρώτη φάση. Η ορχήστρα λοιπόν συμπληρώνει 70 χρόνια ζωής. Εσείς έχετε αναλάβει, είστε γιος βέβαια του Γιάννη Τζορτζάκη, δηλαδή είναι μια παράδοση οικογενειακή, έτσι, η διεύθυνση της φιλαρμονικής του Δήμου, μιας και ο παππούς σας είπατε ότι την ξαναζωντάνεψε ουσιαστικά πίσω στο 1948. Εσείς πώς το δικό σας το στίγμα στη φιλαρμονική, από τη δική σας τη θητεία, πώς το βλέπετε? Βλέπουμε ότι έχει ανοιχτεί, δηλαδή και με το ρεπερτόριό της, εμφανίζεται κατά καιρούς και σε διάφορα σημεία της πόλης, δηλαδή πέραν των τυπικών εορτών που περιμένουμε να ακούσουμε τη φιλαρμονική. Εσείς πώς βλέπετε το μέλλον της από εδώ και εμπρός? Κοιτάξτε, η μουσική είναι ανεξάντλητη και εμείς συνεχίζουμε να αυξανόμαστε, να προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αυξήσει πάρα πολύ το ρεπερτόριο με καινούργια μουσικά κομμάτια, με καινούργια ακούσματα, καινούργια είδη μουσικής. Προσπαθούμε να έχουμε αυξήσει το χρόνο των προβών που κάνουμε για να μάθουμε να παίζουμε καλύτερα και προσπαθούμε να κάθε φορά σε κάθε εκδήλωση να παρουσιάζουμε και κάτι καινούριο. Τώρα δεν ξέρω αλήθεια σε μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε, αλλά είναι επιθυμία μας να δούμε να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο η φιλαρμονική. Άλλωστε οι άνθρωποι που έχουν έρθει και μας έχουν επισκεφτεί κατά καιρούς, από που έχουν ακούσει πολλές φιλαρμονικές στην Ελλάδα, έχουν να πούν τα καλύτερα για μας και θεωρούμαστε ως μία από τις καλύτερες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Και έχετε και μία εκδήλωση, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να μας πείτε για αυτήν, κύριε Τζορτζάκη. Ναι,
εκτός από τα 70 δικά μας χρόνια τα οποία συμπληρώνουμε, είναι και μια άλλη ορχήστρα η οποία συμπληρώνει 70 χρόνια, την οποία έχουμε συνεργαστεί ιδιαίτερα με τη μαέστρο και με τον σύζυγό της, ο οποίος είναι φίλος μου, από την Φιλανδία, από την πόλη της Ράουμα. Η πόλη της Ράουμα έχει δύο ορχήστρες. Μία είναι η Φιλαρμονική, που είναι παρόμοια στην δική μας. Είναι Φιλανδία. Η χώρα της Φιλανδίας, ναι. Και η άλλη είναι η Ορχήστρα Νέων, η οποία έχει κερδίσει και αρκετούς διαγωνισμούς και αρκετά βραβεία για την απόδοσή της, ιδιαίτερα μέσα στη Φιλανδία, αλλά και διεθνείς διαγωνισμούς. Αυτή λοιπόν η Ορχήστρα των Νέων βρίσκεται στην Κρήτη αυτές τις μέρες. Έχει παρουσιάσει ήδη κάποιες συναυλίες στον Άγιο Νικόλαο και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, θα παίξει στο κινηματογράφο το Ρεξ. Και αύριο έχουμε μία σύμπραξη. Θα παρουσιαστούμε και οι δύο σε ένα εορταστικό πρόγραμμα στον προαύλιο χώρο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Και η συναυλία μας αρχίζει στις 7.30. Πρώτα θα παίξει η Ορχήστρα της Φιλανδίας, η οποία, αν και αυτοί διαθέτουν στο σύνολό τους πάνω από 150 μουσικούς, έρχονται με τους μισούς, περίπου γύρω στους 70, 65 με 70. Πάλι υπερτερούν. Πάλι υπερτερούν, παρά... Ναι, ναι, βέβαια. Όχι ότι αυτό έχει, δηλαδή ως προς το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί, δεν έχει σημασία αυτό, απλά σχολιάζουμε τα μεγέθη. Ναι, βέβαια. Είναι μια ορχήστρα η οποία έχει μεγάλη εμπειρία, αν και είναι νεαρή η Ορχήστρα Νέων, έχει μεγάλη εμπειρία πάνω στο είδος των φιλαρμονικών, της μουσικής που παρουσιάσει, και μας κάνουν την τιμή να έρχονται, διότι μάλιστα η κουβέντα η δική τους ήταν να έρθουμε να πάρουμε εμπειρία από εσάς. Λέω, από εμάς θα πάρετε εμπειρία εσείς με τόσα χρόνια και τόσα βραβεία, και όμως χαίρομαι που μπορούμε και εμείς να λάβουμε από αυτούς, αλλά και αυτοί από εμάς, και να κάνουμε μια ωραία σύμπραξη. Και θα είναι μια ωραία εικόνα. Οι φίλοι λοιπόν και οι φίλες που μας ακούν, αύριο στις 7.30 το απόγευμα, περνώντας εκεί από την περιοχή των Λιονταριών, έξω από τη Βασιλική, θα ακούσουν και πολύ ωραίες μελωδίες. Τι θα ακούσουμε, κύριε Τζορτζάκη, από εσάς τουλάχιστον? Από εμάς έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό πρόγραμμα, το οποίο έχει μέσα μουσική. Καταρχήν έχει το δεύτερο βάλς του Σωστακόβιτς, το πολύ γνωστό βάλς. Έχει μουσική από τον Τσαϊκόφσκι, μουσική μετά ελληνική που είναι του Χατζηδάκη από το Χαμόγυρο της Τζοκόντας και του Θεοδωράκη, που καταλήγει στον πολύ γνωστό Ζορμπά, και δύο ακόμα πιο ελαφρά κομμάτια ξένα. Το ένα είναι μουσική την οποία συνέθεσε αλλά και εκτέλεσε ο πολύ γνωστός τραγουδιστής και τρομπετίστας ο Λούις Άρμστρονγκ, με το Παρατσούκλι Σάτσμο, όπως λέγεται και το κομμάτι μας, και βέβαια κινηματογραφική μουσική του μεγάλου Ιταλού συνθέτη, του Νίνο Ρότα, ο οποίος έγραψε τη μουσική για την ταινία «Ο Νονός» και άλλες βέβαια γνωστές ταινίες, ιδιαίτερα σκηνοθεσία του Φελίνη. Βέβαια. Άρα λοιπόν πολύ γνωστές, αγαπημένες μελωδίες, αύριο το απόγευμα στο χώρο της, έξω από τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Κύριε Τζορτζάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στα επόμενα χρόνια, δημιουργικά ευχόμαστε να είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε, και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα που παρουσιάζετε τη δουλειά μας και κάνετε να ακουστεί περισσότερο και να γίνει γνωστή η ορχήστρα μας. Ήθελα να πω κάτι τελευταίο πριν κλείσετε. Αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι η ορχήστρα μας, εκτός από το σύνολο το οποίο βλέπουμε, έχει και τη σχολή της φιλαρμονικής, η οποία διδάσκει δωρεάν όλα τα μαθήματα, όλα τα όργανα αυτά. Μάλιστα, έχουμε τη δυνατότητα να μην χρειάζεται ο σπουδαστής πλέον ούτε το όργανο να αγοράσει, αλλά να χρησιμοποιήσει ένα από τα όργανα τα δικά μας, βέβαια στο χώρο το δικό μας, με μόνη υποχρέωση να έχει δικό του επιστόμιο για λόγους βέβαια υγιεινής. Καλό είναι και αυτό. Είναι εποχές λίγο δύσκολες. Αφού υπάρχει δυνατότητα, μπορούν να απευθύνονται και τα παιδιά. Όσοι θα ήθελαν να ασχοληθούν, πάντα η ενασχόληση με τη μουσική είναι έτσι ιδιαίτερη και μας γεμίζει πολύ.
Σε όσους μπορεί να αφορά όμως αυτό, υπάρχει λοιπόν και η σχολή της φιλαρμονικής, όπως μας είπατε, για όσους θα ήθελαν να δοκιμάσουν το μουσικό τους ταλέντο, κύριε Τζορτζάκη. Ναι, ναι, βέβαια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Επίσης, να είστε καλά.